Γεια σας. Θα σας μιλήσω για ένα λογισμικό, πρόγραμμα δηλαδή υπολογιστή, που άλλαξε τον κόσμο μας. Το πώς εξελίχθηκε το λειτουργικό σύστημα Unix από το 1970 μέχρι σήμερα. Αυτά που θα παρουσιάσω βασίζονται σε έρευνα που έχουν πραγματοποιήσει με τον συνάδελφο καθηγητή Πάρη Αυγερίου του Πανεπιστημίου του Γκρόνιγκεν. Πριν από 50 χρόνια, οι ερευνητές που βλέπετε εδώ σχεδίασαν και έφτιαξαν ένα νέο λειτουργικό σύστημα, το βασικό πρόγραμμα που καθορίζει τη λειτουργία κάθε υπολογιστή. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται παντού, στα κινητά μας τηλέφωνα, στους δρομολογητές που φέρνουν το διαδίκτυο στο σπίτι μας, σε νηφοϋπολογιστικές υποδομές ή σε υπερυπολογιστές. Πολλά έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια. Ο κόσμος μας έχει αλλάξει μέσα από τεχνολογικές εξελίξεις, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές αλλαγές, αλλά και πολέμους και οικονομικές κρίσεις. Σε όλο αυτό το διάστημα, το λειτουργικό σύστημα Unix εξελίσσονταν αδιάκοπα μέχρι χρήση να εξαπλωθεί σε δισεκατομμύρια υπολογιστών σε όλο τον πλανήτη. Πώς εξελίχθηκε η αρχιτεκτονική του συστήματος Unix, δηλαδή ο τρόπος που είναι αυτό σε αυτό το διάστημα του μισού αιώνα, Τη δεκαετία του 1970, οι κύριοι δημιουργοί του, Ken Thompson και Dennis Ritchie, προγραμμάτισαν το Unix σαν υπολογιστή PDP-11 που δεν είχε καν οθόνη, από τα τηλέτυπα που βλέπουμε εδώ. Πώς εξελίχθηκε η αρχιτεκτονική του από τότε? Στις μέρες μας, το Unix και το λειτουργικό σύστημα Linux που βασίζεται στις ιδέες του, αναπτύσσονται από κοινότητες που τα εξελίσσουν ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δηλαδή λογισμικό, που μπορεί ο καθένας, ελεύθερα και δωρεάν, να χρησιμοποιήσει, να διαβάσει και να αλλάξει. Πώς συνέχισε να εξελίσσεται αρχιτεκτονικά? Θα παρουσιάσω την πορεία του συστήματος. Θα συνεχίσω με τις πηγές δεδομένων που μας επιτρέπουν την ανάλυση της. Βασισμένο σε αυτά, θα εστιάσω στην αρχιτεκτονική εξέλιξη με αριθμούς και με ποιοτικέ παρατηρήσεις. Το UNIX γεννήθηκε στα διάσημα εργαστήρια Bell Labs της εταιρείας AT&T. Τα εργαστήρια αυτά ήταν εκπληκτική πηγή καινοτομία. Να τα πιο διάσημα κατορθώματά τους. Οκτώ βραβεία Νόμπελ. Τρία βραβεία Turing, το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ για την πληροφορική. Στα εργαστήρια Bell εφευρέθηκε η ραδιοαστρονομία και ανακαλύφθηκε η κοσμική ακτινοβολία. Εκεί αναπτύχθηκαν τα πρώτα υπερατλαντικά καλώδια, στα εργαστήρια Bell εφευρέθηκε το τρανζίστορ, η βάση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνιών. Η φωτογραφική μηχανή του κινητού τηλεφώνου βασίζεται σε μια άλλη εφεύρεση των Bell Labs, του αισθητήρες CCD. Ο διάσημος θεωρητικός της πληροφορικής, Claude Shannon, διατύπωσε μαθηματικά τη θεωρία της επικοινωνίας. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, τα Bell Labs συνεισέφεραν τέσσερις άλλες κομβικές τεχνολογίες του σύγχρονου κόσμου. Τα laser, τις οπτικές σύνες, τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και την πολυπλεξία TDMA και CDMA που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κινητή τηλεφωνία. Στο χώρο της πληροφορικής έχουμε την ανάπτυξη των γλωσσών προγραμματισμού C, C++ και o, που επίσης χρησιμοποιούνται πάρα πολύ και φυσικά το λειτουργικό σύστημα Unix. Η δεκαετία του 1960 βρήκε τα Bell Labs να συμμετέχουν μαζί με την General Electric και το MIT στην ανάπτυξη ενός εξαιρετικά φιλόδοξου λειτουργικού συστήματος, του Multics. Δυστυχώς όμως το σύστημα αυτό ήταν τόσο φιλόδοξο που δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τους στόχους του, κυρίως λόγω περιορισμών της τεχνολογίας εκείνης της εποχής. Τα Bell Labs αποχώρησαν και τότε ο Ken Thompson, ο Dennis Ritchie, ο Doug McKilroy, ο Joe Sanna, αποχώρησαν και αυτοί μαζί και άρχισαν να κατασκευάζουν ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο δεν είχε όνομα, σαν ένα πολύ πρωτόγον υπολογιστή, αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, ένα PDP-7. Βασισμένοι σε αυτά που έμαθαν, κατέθεσαν μια αίτηση χρηματοδότηση για να αγοράσουν έναν ισχυρότερο υπολογιστή, τον PDP-11 που βλέπουμε εδώ πέρα, αλλά και πίσω μου. Με στόχο να φτιάξω ένα σύστημα επεξεργασία κειμένου. Τότε τα Bell Labs έφτιαχναν ένα σωρό διπλώματα ευρεσιτεχνία και χρειάζονταν ένα σύστημα που να του επιτρέπει να γράφουν τι αιτήσει με εύκολο τρόπο. Η ιστορία αυτού που ακολούθησε ήταν αρκετά περίπλοκη και σύνθετη, τη βλέπουμε εδώ πέρα σε ένα γενεολογικό δέντρο. Εμεί θα εξετάσουμε το πορτοκαλί μονοπάτι αυτού του δέντρου. Για να δούμε τι πηγέ δεδομένων που θα χρησιμοποιήσω. Η πρώτη πηγή είναι ένα αποθετήριο, ένα μέρος στο οποίο φυλάσσεται κώδικας προγραμματισμού, που περιέχει την ιστορία εξέλιξης του λειτουργικού συστήματος Unix. Αρχικά το Unix ήταν εμπορικό απόρριτο, δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να το μελετήσει. Ευτυχώς, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η εταιρεία Caldera, που είχε τότε τα πνευματικά δικαιώματα των αρχικών εκδόσεων του Unix, έδωσε την άδεια σε μελετητές να πάρουν τις αρχικές εκδόσεις και να τις μελετήσουν και έτσι τις εισήγαγα σε αυτό το αποθετήριο κάποια τμήματα δεν διασώθηκαν σε μορφή μηχαναγνώσιμη. Βλέπουμε εδώ πέρα μια επιστολή, η οποία ε, ήταν για μια ομιλία που θα εξηγούσε το Unix, της, του 1972, Σεπτέμβριο 1972. Ευτυχώς, παράρτημα σε αυτή την επιστολή ήταν ο πηγαίος κώδικας αυτής της έκδοσης του Unix. Βλέπετε εδώ πέρα κάποια σελίδα από αυτόν. Μια ομάδα θελοντών πήρε, σάρωσε αυτές τις σελίδες, τις διόρθωσε και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσα να τις εισάγω στο αποθετήριο και να έχουμε πρόσβαση σε αυτές. Το σύνολο των δεδομένων που είναι στο αποθετήριο που μελέτησα φαίνεται εδώ πέρα σαν γενεολογικό δέντρο. Ξεκινάει από κώδικα που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια Bell, συνεχίζει με κώδικα που ανέπτυξαν στο Πανεπιστήμιο του, της Καλυφόρια, στο Berkeley και τελειώνει με κώδικα που αναπτύχθηκε σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα από τις προσπάθειες 386 BSD και FreeBSD. Βλέπουμε εδώ πέρα πως σε αυτό το αποθετήριο ο κώδικας με διάφορα χρώματα ενώ ο κώδικας που μπαίνει μια συγκεκριμένη χρονιά συνεχίζει να υπάρχει τα επόμενα έτη, τις επόμενες εκδόσεις του Unix επικαλεπτόμενος, όπως θα μπορούσε κανείς να φανταστεί και ότι θα μπορούσε να γίνει σε μια αρχαιολογική ανασκαφή, από καινούριο κώδικα, ο οποίος προστίθεται αργότερα. Αν κανείς αναλύσει τον κώδικα, γραμμή-γραμμή, μπορεί να δει στη, στο ίδια αρχεία του κώδικα τμήματα τα οποία αναπτύχθηκαν από τους αρχικούς ερευνητές του UNIX, όπως τον Dennis Ritchie βλέπουμε εδώ πέρα το 1979, με τμήματα που προσθέθηκαν αργότερα, όπως η άλλη σημειώση με κίτρινο, μια αλλαγή που έκανε ο Ντεσούτεν το 2009. Εδώ βλέπουμε τη χρονοϊστορία των εκδόσεων που υπάρχουν στο αποθετήριο που δημιούργησα και μελέτησα. Αρχικά δεν χρησιμοποιούνταν κάποιο ειδικό λογισμικό για να καταγράφει τι αλλαγέ που γίνονται στο σύστημα και έτσι οι πρώτε εκδόσει αποτυπώνονται σαν στιγμιότυπα. Αργότερα χρησιμοποιούνταν ειδικά προγράμματα όπω το CVS, αργότερα το Subversion και σήμερα μέρες μας το Git, και έτσι απλώς έχω, τις, έχω αποτυπώσει τις επίσημες εκδόσεις, ενώ από κάτω βρίσκονται και όλες οι αλλαγές μέρα προς μέρα. Η δεύτερη πηγή δεδομένων αφορά κάτι πολύ διαφορετικό. Βιβλία τα οποία έχουν βγει και περιγράφουν την δομή του πυρήνα του Unix και την εξέλιξή της στην αρχιτεκτονική και τις λειτουργίες που προσφέρει. Τρίτη πηγή δεδομένων. Αυτή είναι η τεκμηρίωση που συνοδεύει το Unix. Από την αρχή της έκδοσής του μέχρι σήμερα, οι... αυτοί που το έφτιαξαν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην τεκμηρίωση με τη μορφή εγχειριδίων. Κάποια μάλιστα από αυτά μπόρεσαν να τα ανασυνθέσω από τον αρχικό κώδικα σε μηχαναγνώσιμη μορφή που το συνόδευε. Βλέπουμε εδώ πέρα την τρίτη έκδοση, η οποία τυπωνο... είχε τυπωθεί σε έναν κλασικό εκτυπωτή. Με χαρακτήρασαν αυτού αυτούς της και την τέταρτη έκδοση του ίδιου έτους, αλλά τον Νοέμβριο του 1973, η οποία είχε φτιαχτεί σε ένα πρωτόγωνο μηχάνημα φωτοστοιχειοθεσίας και γι αυτό βλέπετε ότι χρησιμοποιεί κανονικά τυπογραφικά στοιχεία. Τέταρτη πηγή. Αυτή είναι ένα αποθετήριο που δημιούργησα που καταγράφει την εξέλιξη των διαφόρων στοιχείων του Unix, δηλαδή των τεκμηριωμένων εντολών του, των κλήσεων που γίνονται προς το λειτουργικό σύστημα, των εντολών που περιέχει η γλώσσα προγραμματισμού C, των συσκευών, των μορφότυπων των αρχείων, παιχνιδιών και άλλων στοιχείων. Με βάση αυτό έχω φτιάξει μια γραμμή ιστορική η οποία μας δείχνει την εξέλιξη, πότε δηλαδή προστέθηκε κάθε στοιχείο και πότε έπαψε να υπάρχει σε ποια έκδοση. Ας προχωρήσουμε τώρα και να δούμε την αρχιτεκτονική εξέλιξη όπως μπορούμε να την καταλάβουμε από αυτά τα στοιχεία, τις κύριες δηλαδή αρχιτεκτονικές αποφάσεις. Θα ξεκινήσω με τα σημαντικότερα ορόσημα και συγκεκριμένα από το από λίγο πριν το 1970, όταν οι δημιουργοί του άρχισαν να φτιάχνουν αυτό το σύστημα που δεν είχε καν όνομα, σε αυτόν τον πρωτόγονο υπολογιστή PDP-7. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα αριθμό του πυρήνα, αποτελείται από μόλις 2.500 γραμμές. Σημειώστε ότι οι σύγχρονοι πυρήνες λειτουργικού συστήματος αποτελούνται από εκατομμύρια γραμμές. Και όμως, σε αυτό το σύστημα βλέπουμε να είναι διαχωρισμένο σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή να υπάρχει το χαμηλότερο επίπεδο που περιέχει το πυρήνα και το ανώτερο επίπεδο που περιέχει τις εντολές που εκτελούνται στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Και επίση βλέπουμε διαμερισμό σε ξεχωριστά τμήματα με βάση τα ονόματά τους. Όλα τα αρχεία που βλέπουμε εδώ πέρα που ξεκινάνε από το χαρακτήρα S είναι τα αρχεία του πυρήνα, System. Ενώ βλέπουμε κάποια αρχεία με το όνομα ED1 και ED2, αυτά είναι ο πρωτοδιορθωτής που χρησιμοποιούσε το, σύστημα, ο τρόπος για να εισάγει κανείς τον κώδικα. Σε αυτή την αρχιτεκτονική εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο πυρήνας δεν εξαρτάται από τις εντολές και οι εντολές δεν εξαρτώνται μεταξύ τους. Επομένω αυτό μας δείχνει ότι υπήρχε διαμεριασμός και διαχωρισμός σε επίπεδα. Υπήρχε η δυνατότητα της διαχείρισης διεργασιών, δηλαδή ανεξάρτητα προγράμματα, τα οποία το ένα δεν επηρεάζει το άλλο και μπορεί το σύστημα να φορτώσει ξεχωριστά προγράμματα και να τα εκτελέσει. Επίση, υπήρχε διαπαφή εισόδου-εξόδου και συστήματο αρχείων. Να μπορούμε δηλαδή να διαβάζουμε και να γράφουμε και να δημιουργούμε αρχεία και επίση να σβήνουμε τα αρχεία τα οποία δεν θέλουμε πια ή να αλλάζουμε το όνομα ενό αρχείου υπήρχε ένας διερμηνευτής, ένας τρόπος δηλαδή, ένα πρόγραμμα να μην εκτελεστεί απευθείας από τον επεξεργαστή του υπολογιστή, αλλά να γραφτεί σε μια υψηλότερο επίπεδο γλώσσα, βλέπουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα, την οποία μετά θα εκτελέσει εντολή εντολή ένα ειδικό πρόγραμμα αυτός ο διερμηνευτής. Το πρώτο σύστημα που πραγματικά ονομαζόταν Unix Δούλεψε σε αυτόν τον υπολογιστή των PDP-1120, σαν αυτόν που βλέπουμε εδώ πέρα, ή στην προσωμείωση της κονσόλας του, η οποία δουλεύει πίσω μου. Κοιτάξτε εδώ πέρα την αρχιτεκτονική της πρώτης έκδοσης, Νοέμβριο 1971. Ένα. Στο χαμηλότερο επίπεδο έχουμε τον πυρήνα, με διάφορες κλήσεις οι οποίες είναι σημειωμένες με ροζ, υποστηρικτικές λειτουργίες, ένα υποσύστημα για είσοδο-έξοδο και ένα σύστημα που ελέγχει τις διεργασίες. Από πάνω έχουμε μια βιβλιοθήκη από χρήσιμε λειτουργίε και πάνω εκεί χτισμένε τι εντολές του χρήστη σε διάφορε κατηγορίε καθώ και τι εντολέ που χρησιμοποιεί ο διαχειριστή. Κρατήστε στο μυαλό σα αυτή την αρχιτεκτονική θα την ξαναδούμε αργότερα. Η πρώτη έκδοση είχε μια διεπαφή με συγκεκριμένε εντολέ που καλούμε στον πυρήνα αριθμημένε και το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια διεπαφή, ίδιε κλήσει εντολών με τους ίδιους αριθμούς υπάρχει μέχρι τις μέρες μας στο λειτουργικό σύστημα FreeBSD. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς εμφανίζεται το 2018. Το ότι διατηρήθηκαν αυτές οι συντολές δείχνει το πόσο καλά τις είχαν σκεφτεί οι αρχικοί δημιουργοί τους. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε αυτή την έκδοση εμφανίζονταν εργαλεία και παιχνίδια τα οποία συνεισέφεραν οι χρήστες. Ήταν σαν υποκατάλογο USR από το User, χρήστης και αυτός ο κατάλογος έχει μείνει μέχρι τις μέρες μας στα συστήματα Unix και Linux υπονώντας εντολές οι οποίες είναι περισσότερο μαζικές έχουν έρθει από περισσότερους χρήστες και βλέπουμε εδώ πέρα κάποια από αυτά τα στοιχεία ήταν μάλιστα ενδιαφέρον, μίλακα πριν για το πόσο χρήσιμη είναι η τεκμηρίωση ότι όσα προγράμματα δεν συνοδεύουν από αντίστοιχη τεκμηρίωση δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο δούλευαν Υπήρχε ένα πρόγραμμα το οποίο για κάθε πρόγραμμα το οποίο δεν είχε την τεκμηρίωση πήγαινε και έσβηνε το αντίστοιχο πρόγραμμα ήταν ένα τρόπο να εξαναγκαστούν όσοι συνεισέφεραν προγράμματα να τα τεκμηριώνουν και όλα να γράφουν τι οδηγίε του. Άλλο σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε σε αυτή την έκδοση είναι η δενδρική δομή των αρχείων. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτό. Πολλά συστήματα είχαν ξεχωριστού δίσκου στου οποίου φύλαγαν τα αρχεία, αλλά δεν είχαν αυτή την οργάνωση που έχουμε μέχρι τι μέρε μα, που σε ένα φάκελο μπορούμε να έχουμε υποφακέλου και υποφακέλου των υποφακέλων. Υπήρχαν δηλαδή, δημιουργήθηκαν εδώ κλήσει για να δημιουργούνται και να αλλάζει ο φάκελο, καθώ και εργαλεία τα οποία επέτρεπαν να επεξεργαστούμε αυτού τους φακέλους. Η τρίτη έκδοση ήταν επίση σημαντική το Φεβρουάριο του 1973. Βλέπουμε εδώ πέρα το εγχειρίδιό τη. Και αυτή εισήγαγε μια εκπληκτική καινοτομία, τη δυνατότητα ξεχωριστέ διεργασίε να ενώνονται μεταξύ του με σωλήνωση. Με έναν τρόπο δηλαδή ότι παράγει μία διαργασία ένα πρόγραμμα, να το καταναλώνει το άλλο και να το αλλάζει. Έτσι, ξεχωριστές διαργασίες μπορούν να είναι φίλτρα τα οποία να επηρεάζουν τα, τα δεδομένα τα οποία περνούν μέσα από αυτά και με αυτόν τον τρόπο ενώνοντα πολλά φίλτρα μεταξύ τους να κάνουμε πολύ πιο, πιο σύνθετα προγράμματα. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα κείμενο με το οποίο ο Doug McElroy πρότεινε αυτή την, τον τρόπο οργάνωσης το 1964, τελικά εξελίχθηκε και αναπτύχθηκε 10 σχεδόν χρόνια αργότερα. Ήταν τόσο ο ενθουσιασμός των δημιουργών του Unix για την δυνατότητα ενό ενός προγράμματος να δράσαν φίλτρο, ώστε όταν φτιάξαν τις ολυνώσεις, το βράδυ δούλεψαν ολυνυχτής για να μετατρέψουν τα περισσότερα προγράμματα, τα οποία τότε διάβαζαν από αρχεία, σε ξεχωριστά φίλτρα, τα οποία μπορούσαν να ενωθούν με μια σωλήνωση. Η τέταρτη έκδοση βγήκε τον Νοέμβριο του 1973. Ένα σημαντικότερο στοιχείο στην τέταρτη, σε την έκδοση αυτή είναι ο τομημένο προγραμματισμό. Ο πυρήνα δηλαδή του συστήματο, ο οποίο μέχρι τότε γράφονταν στην γλώσσα του επεξεργαστή, στη γλώσσα του PDP-11, σε σύνθετες εντολέ που είναι δύσκολο κάποιο να καταλάβει και να αλλάξει, γράφτηκε σε μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλότερου επίπεδου, τη βλέπετε δεξιά ένα τμήμα τη, την ονόμαζαν New B, περίπου σε 63.000 γραμμές New B. Ένα μικρό τμήμα ήταν ακόμα γραμμένο σε συμβολική γλώσσα του PDP, 11 περίπου 800 γραμμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύστημα να αποτελείται περίπου από 105 συναρτήσεις και 50 σύμβολα, έναντι της πρώτη έκδοση που είχε 250 σύμβολα, πολύ περισσότερα δηλαδή σύμβολα, που σημαίνει το πρόγραμμα ήταν πολύ πιο δύσκολο να συντηρηθεί και να κατανοηθεί. Ο δεδομένο προγραμματισμό το έκανε πιο εύκολο να κατανοηθεί και μέχρι τι μέρε μα οι πυρήνε πια γράφονται σε γλώσσε υψηλού επίπεδου, στην γλώσσα προγραμματισμού C συνήθω, η οποία είναι απόγονο τη νιουμπί και όχι σε συμβολική γλώσσα όπω γινόταν μέχρι τότε. Επίση, αυτή η έκδοση έφερε μια διεπαφή του πυρήνα σε πολλαπλέ γλώσσε. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα τεκμηρίωση μια εντολή κλίση προ τον πυρήνα τη εντολή πΑΙ που δημιουργεί μια σωλήνωση, η οποία τεκμηριώνεται για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τη συμβολική γλώσσα, όπου τα στοιχεία στέλνουν τους καταχωρητές, Armiten και R1 βλέπουμε εδώ πέρα, όσο και από τη γλώσσα προγραμματισμού B ή τον απόγονό τη C, όπου τα στοιχεία στέλνονται σε έναν πίνακα, File Descriptor που λέει από κάτω, με δύο στοιχεία. Αυτό συνεχίζεται επίσης μέχρι τις μέρες μας, όπου τα λειτουργικά συστήματα είναι προ προσβάσιμα επί του λειτουργικού συστήματο από κλήσει που μπορούν να κληθούν από πολλέ διαφορετικέ γλώσσε. Η πέμπτη έκδοση βγήκε τον αρχείο τον Ιούνιο του 1974. Ένα σημαντικό στοιχείο τη ήταν αρχή εντολών. Η ιδέα δηλαδή κάποιε εντολέ που χρησιμοποιούμε συχνά να τι φυλάξουμε σε ένα αρχείο και να τι χρησιμοποιήσουμε ομαδικά σε ένα πακέτο αργότερα χωρί να χρειαστεί να γράψουμε μία-μία τι εντολέ. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα παράδειγμα που μεταγλωτίζει ένα τμήμα του πηγαίου κώδικα του συστήματος. Και αυτό χρησιμοποιείται ευρύδατα στις μέρες μας. Η έκτη έκδοση βγήκε τον Μάιο του 1975. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα φωτοτυπημένο αντίγραφο σημειώσεων που έφτιαξε ο John Lyons στην Αυστραλία, όπου είχε τον πηγαίο κώδικα και τον εξηγούσε γραμμή-γραμμή. Πάρα πολλοί φοιτητέ έμαθαν πώ δουλεύουν τα λειτουργικά συστήματα ακριβώ από αυτό το βιβλίο του John Lyons. Επειδή μάλιστα κάποια στιγμή η TNT απαγόρευσε, θεωρώντα ότι είναι εμπορικό απόλυτο ο κώδικα του Unix, τη, δι... την διάδοση αυτού του βιβλίου, αυτό άρχισε να κυκλοφορεί σε φωτοτυπημένε σημειώσει και κάποιοι λένε ότι είναι από τα πιο πολύ φωτοτυπημένα βιβλία που κυκλοφόρησαν ποτέ. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτή της έκδοσης είναι ότι είχε μια μεταφέρσιμη βιβλιοθήκη από εντολές της γλώσσας προγραμματισμού C. Εντολές δηλαδή που χρησιμοποιούνται συχνά, μπήκανε σε αρχεία σαν αυτά που βλέπετε εδώ πέρα και πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται σαν εντολές μέχρι τις μέρες μας έχουν επιζήσει και αποτελούν τη βάση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα προγραμματισμού C. Η έβδομη έκδοση του Unix που βγήκε από τα εργαστήρια Bell Labs, γι' αυτό λέγεται Research Edition, βγήκε τον Ιανουάριο του 1979, αρκετά χρόνια μετά. Πολλοί ε, χιουμοριστικά την αποκαλούν σαν μια βελτίωση όχι μόνο έναντι των προηγούμενων εκδόσεων, αλλά και έναντι των εκδόσεων που ακολούθησαν μετά, γιατί είχε τις κύριες ιδέες του Unix σε πολύ συνεπτυγμένο τρόπο. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτή τη έκδοση είναι η ιδέα ύπαρξη του Unix σαν μια ιδεατή μηχανή. Ο Steve Johnson σκέφτηκε τότε και είπε ότι αντί να πρέπει να παίρνουν διάφορα προγράμματα τα οποία δεν μπορούσαν να δουλέψουν σε διαφορετικού υπολογιστέ και να τα μεταφέρουν και να τα αλλάζουν για να δουλεύουν σε κάθε υπολογιστή, θα ήταν πιο εύκολο να παίρνουν ολόκληρο το Unix, να το κάνουν να δουλεύει σε έναν υπολογιστή και τότε αυτόματα όλα τα προγράμματα τα οποία τρέχουν στο Unix θα δουλεύαν σε αυτόν τον υπολογιστή. Επομένω, έχουμε την ιδέα το Unix να δράσει σαν ένα ιδεατό υπολογιστή, σαν ένα υπολογιστή, τον οποίο μα κρύβει τι λεπτομέρειε που έχει κάθε ξεχωριστό επεξεργαστή, κάθε ξεχωριστό υπολογιστή. Άλλο σημαντικό στοιχείο στην 7η έκδοση ήταν ειδικά εργαλεία για να αναπτύσσονται νέε γλώσσε προγραμματισμού. Δύο εργαλεία, το εργαλείο LEX και YAK, επέτρεπαν τη λεκτική ανάλυση ενό προγράμματο, να σπάσουν δηλαδή σε ξεχωριστέ λέξει. Και τη συντακτική ανάλυση του, να βρουν δηλαδή πώς αυτό δημιουργεί ένα δέντρο από εντολές. Αυτή ήταν τρομερή επιτυχία. Στο, σε αυτή την έκδοση, 12 και προγράμματα χρησιμοποιούσαν αυτά τα εργαλεία. Με βάση αυτά τα εργαλεία, δημιουργήθηκαν μια σειρά από γλώσσε εξειδικευμένου πεδίου. Γλώσσε δηλαδή που δεν μπορεί να τι χρησιμοποιήσει κανεί για να προγραμματίσει και να φτιάξει οποιαδήποτε εφαρμογή, αλλά είναι πάρα πολύ καλέ για συγκεκριμένε εφαρμογέ. Βλέπουμε εδώ πέρα τα ονόματα μερικών από αυτών στις γλώσσες, κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις μέρες μας. Μετά την 7η έκδοση, το Unix άρχισε να διαδίδεται ευρύτατα σε πανεπιστήμια και ένα από τα πανεπιστήμια το οποίο το υιοθέτησε και το εξέλιξε ήταν το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Berkeley άρχισε να προσθέτει προγράμματα και μια εξαιρετικά σημαντική έκδοση που βγήκε από το Berkeley ήταν η έκδοση 4.2 BSD, Berkeley Software Distribution, το Σεπτέμβριο του 1983. Τότε, με χρήματα τα οποία είχε δώσει η Αμερικανική κυβέρνηση στο Berkeley, ανάπτυξαν μέσα στο σύστημα Unix τα πρωτόκολλα του διαδικτύου, του ίντερνετ. Τα βασικό τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι κόμβοι του διαδικτύου επικοινώνουν μεταξύ τους. Αρχικά, ARP, IP, TCP, UDP, ICMP είναι η βάση του διαδικτύου, ο με τον οποίο επικοινωνούν οι υπολογιστές μέχρι τις μέρες μας. Ακόμα, αυτή η έκδοση παρήχε επικοινωνία μεταξύ απομακρυσμένων διεργασιών, τη δυνατότητα μια διεργασία που τρέχει σε έναν υπολογιστή να επικοινωνεί με μια διεργασία που τρέχει σε έναν άλλο υπολογιστή. Αυτό, κάθε μέρα, κάθε κλικ που κάνουμε σε ένα πρόγραμμα σήμερα στο διαδίκτυο, από πίσω του κρύβεται ακριβώς αυτό το αρχιτεκτονική ιδέα την οποία ανέπτυξαν τότε το 1983 στο Berkeley. Επίσης εσωτερικά στο σύστημα έφτιαξαν βάσεις δεδομένων για υπολογιστές, για τα δίκτυα, για τους χρήστες έτσι ώστε να μπει μια τάξη στον τρόπο που χρησιμοποιείται το διαδίκτυο. Αντίστοιχε βάσεις χρησιμοποιούνται μέχρι τις μέρες μας για να μπορούμε να ενώσουμε όλους τους υπολογιστές στον πλανήτη μας γύρω από τον παγκόσμιο ιστό για παράδειγμα. Τον Ιούνιο του 1988 μια άλλη σημαντική έκδοση που βγήκε από το Berkeley ήταν η έκδοση Tahoe, η οποία είχε το σημαντικό χαρακτηριστικό του ότι μπορούσε να υποστηρίξει διαφορετικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών. Οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούν υπολογιστέ μα, όπως αυτή της Intel, της AMD ή της ARM, Πολλέ φορέ δεν είναι συμβατοί μεταξύ του. Ένα πρόγραμμα για επεξεργαστέ Intel λόγου χάρη δεν μπορεί να εκτελεστεί από έναν επεξεργαστή ARM. Αυτό που έκανε αυτή η έκδοση είναι ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος να περιέχει αρκετό κώδικα, ο οποίο ήταν ανεξάρτητος από τον επεξεργαστή. Η συγκεκριμένη έκδοση μπορούσε να τρέχει σε επεξεργαστέ Vax και Tahoe. Στι μέρε μα, ο πυρήνα του Unix και του Linux μπορεί να τρέχει σε δεκάδε διαφορετικού επεξεργαστέ, βασισμένο ακριβώ σε αυτή την ιδέα και αρχιτεκτονική. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αυτή τη έκδοση είναι ότι παρήχε υποστήριξη για ορολογιακέ ζώνε, δηλαδή να μπορούμε να ξέρουμε τι ώρα είναι σε, διάφορες, σε, διάφορα μέρη του, πλανή, του πλανήτη, του μας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτός ο κώδικας είναι αρκετά ογκώδης, δεν αναπτύχθηκε εσωτερικά στο Berkeley, αλλά το συνεισέφερε μια κοινότητα έξω από το Berkeley και είναι το πρώτο παράδειγμα ανάπτυξης του λειτουργικού συστήματος με κώδικα που παρέχουν άλλοι. Αυτό είναι κάτι που σήμερα γίνεται ευρύτατα. Επειδή ο κώδικας που είχε αναπτυχθεί στο Berkeley είχε χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική κυβέρνηση, αυτό ήταν διαθέσιμο όπω οτιδήποτε χρηματοδοτείται με αυτόν τον τρόπο σε όλου. Δηλαδή, μπορούσε ο καθένα να πάρει τον κώδικα, να τον διαβάσει, να τον εξελίξει. Δύο πληροφορικοί, ο Βίλιαμ και η Λιν Τζόλιτ, σκέφτηκαν ότι μπορούσαν να πάρουν αυτόν τον κώδικα να προσθέσουν κάποια θέματα τα οποία συνέχιζαν να είναι εμπορικά απόλυτα τη ATT, να τα ξαναγράψουν αυτά και με βάση αυτά να φτιάξουν ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο μπορούσε ο καθένα να χρησιμοποιήσει χωρί να χρειαστεί να έχει άδεια από την ATT όπω χρειαζόταν μέχρι τότε. Αυτό το διένυναν σε ένα CD μαζί με το περιοδικό Dr. Dobbs και πολλοί χομπίστε τότε άρχισαν να χρησιμοποιούν το Unix, κάτι το οποίο μέχρι τότε δεν ήταν δυνατό, σαν λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Ο κύριο τρόπο που χρησιμοποιείται το Unix στι μέρε μα. Πολλοί άρχισαν να αναπτύσσουν εκεί πέρα διορθώσει και βελτιώσει. Αυτό ονομάστηκε 386 patch kit. Και αυτό επειδή ήταν οργανωμένε συνεισφορέ του από την κοινότητα, μετέτρεψε το Unix από ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα που μπορεί καθένα να διαβάσει σε ένα έργο ανοιχτού κώδικα, δηλαδή ένα έργο στο οποίο διάφοροι συνεισφέρουν από την κοινότητα. Οι συνεισφορέ που γίνονταν εκείνη την εποχή ήταν οι οργανωμένε, είχαν τον τίτλο του, τον συγγραφέα του, την περιγραφή του και τα προαπαιτούμενα για να μπορέσει να δουλέψει κάποια συνεισφορά. Με βάση αυτά, μια μεγαλύτερη ομάδα εθελοντών είπαν να οργανώσουν αυτή τη διαδικασία να μην συνεισφέρει ο καθένα ανοργάνωτα κάτω από έναν πυρήνα που ονομάστηκε FreeBSD. Υπάρχουν και άλλα τέτοια συστήματα όπως το OpenBSD, το NetBSD ή η αντίστοιχη κοινότητα του Linux, η οποία όμως βασίζεται σε διαφορετικό κώδικα, δεν έχει ε, την γενεολογία του Unix που περιγράφω εδώ πέρα. Το Μάιο του 1994 η έκδοση 1,1 του FreeBSD είχε μαζί της ένα διαχειριστή πακέτων, ένα δηλαδή ειδικό πρόγραμμα, το οποίο τον κώδικα που έχει συνεισφέρει κάποιος μπορεί να τον μεταγλωτήσει, να τον κάνει να δουλεύει στο συγκεκριμένο υπολογιστή, να τον εγκαταστήσει, να τον απεγκαταστήσει αν δεν τον θέλουμε και επίσης να διαχειριστεί ό,τι προαπαιτούμενα χρειάζονταν, να αντεγκαταστήσει δηλαδή και αυτά. Αυτό επέτρεψε στο σύστημα να μεγαλώσει πολύ, διότι διάφοροι μπορούν να συνεισφέρουν τον κώδικα χωρί να χρειαστεί να οργανωθούν και να έρθουν σε στενή συνεργασία με την ομάδα ανάπτυξη του συστήματο, αρκεί να συνεισφέρουν ένα πακέτο. Πάμε πιο μετά, το Ιανουάριο του 1999, στο FreeBSD 3.0. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ένα υποσύστημα του συστήματο, το βλέπετε σε αυτό το τετράγωνο, το οποίο έχει τη δική του αρχιτεκτονική. Το σύστημα αυτό πρόσβαση σε αποθηκευτικέ μονάδε όπω σκληρού δίσκου ήταν τόσο περίπλοκο που βλέπουμε να είναι, απαρτίζεται και αυτό από επίπεδα και κάθε επίπεδο να έχει μέσα του ξεχωριστέ μονάδε. Βλέπουμε δηλαδή την αρχιτεκτονική ολόκληρου του συστήματο να αποτελείται από μικρότερα συστήματα με τη δικιά του αρχιτεκτονική. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το Δεκέμβριο του 1999 στην έκδοση 3,4 όταν ήρθε ένα ολόκληρο Άλλο υποσύστημα και αυτό βλέπετε με τη δικιά του αρχιτεκτονική για να διαχειρίζεται το, τα διάφορα πρωτόκολλα του διαδικτύου τα το οποία είχαν αρχίσει τότε να γίνονται πολλά και να χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να δούμε αυτή την εξέλιξη με αριθμούς. Κοιτάξτε εδώ πέρα την αύξηση των εντολών βλέπουμε πως οι εντολές που, υπάρχει στο που υποστηρίζει το σύστημα Unix αυξάνονται σχεδόν γραμμικά στις διάφορες εκδόσεις από την πρώτη έκδοση των Bell Labs μέχρι τις εκδόσεις της μέρες μας. Τους κλήσεις προς το λειτουργικό σύστημα βλέπουμε να μην έχουν την ίδια αύξηση, αλλά όσο είναι στην ίδια κοινότητα όπως στα Bell Labs αριστερά, στο Berkeley στη μέση να μένουν περίπου σταθερέ μέχρι που απελευθερώθηκαν στο ανοιχτό σύστημα FreeBSD, όπου συνέχεια προστίθονται καινούριε κλήσει και έχουν φτάσει κοντά στι 400 στι μέρε μα. Οι εντολέ τη γλώσσα προγραμματισμού είχαν μια αντίστοιχη εξέλιξη. Σταθερή στα Bell Labs, μια αύξηση στο Berkeley και συνεχή αύξηση στο FreeBSD ως προς αριθμό συσκευών βλέπουμε να υπάρχει μια συνεχής αύξηση, το οποίο είναι λογικό διότι οι συσκευές, καινούργιες συσκευές προστίθονται συνέχεια. Υπάρχει εξωτερική πίεση δηλαδή για να αυξάνονται και να δημιουργούνται συνέχεια, να αποστηρίζονται συνέχεια καινούργιες συσκευές. Ω προ τι εντολέ του συστήματο, αντίστοιχα βλέπουμε μια συνεχή αύξηση, γιατί συνέχεια θέλουμε κανεί να μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα το σύστημα. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση μπορούμε να κάνουμε ω προ τα τεκμηριωμένα μορφότυπου αρχείων. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει μια αύξηση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει σταματήσει. Για ποιο λόγο, μάλλον πια δεν είναι τόσο εύκολο να επικοινωνούμε με αρχεία, χρησιμοποιούμε άλλε τεχνικέ και αυτό η επικοινωνία με αρχεία έχει, η τεκμηρίωση νέων τύπων αρχείων έχει σταματήσει. Πώς μπορούμε να δούμε την πολυπλοκότητα του κώδικα. Υπάρχει μια μετρική που λέγεται κυκλωματική πολυπλοκότητα, πολύ αδρά μας δείχνει με πόσες άλλα τμήματα του κώδικα ενώνεται μια συγκεκριμένη γραμμή κώδικα, με πόσα επηρεάζεται. Και βλέπουμε ότι αυτή αυξανόταν τις δεκαετίες του 70, του 80 και 90, αλλά μετά το 2000 άρχισε να μειώνεται τόσο στις εντολές του συστήματος, όσο και στη βιβλιοθήκη του συστήματος, το συστήματος που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας, όσο και στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Αυτό είναι ενδιαφέρον και μας έκανε να ψάξουμε να δούμε αν συμβαίνει και αλλού αυτό. Το συγκρίναμε και στο λειτουργικό σύστημα Linux, το οποίο όπως είπα βασίζεται σε διαφορετικό κώδικα και είδαμε και εκεί ένα τέτοιο σχήμα, μια άνοδο και μετά μια πτώση. Αυτό μας δείχνει ότι αυτό μάλλον δεν είναι κάτι τυχαίο, ότι στις μέρες μας προγραμματίζουμε καλύτερα και γράφουμε κώδικα ο οποίος είναι λιγότερο πολύπλοκος, πράγμα το οποίο το θέλουμε, έτσι πολύπλοκος κώδικας είναι δύσκολο να κατανοηθεί και να συντηρηθεί. Για να δούμε και λίγο την αρχιτεκτονική εξέλιξη ποιοτικά. Τι μπορούμε να δούμε δηλαδή και πώς μπορούμε να διατυπώσουμε μια θεωρία για το πώς εξελίχθηκε αρχιτεκτονικά ένα λειτουργικό σύστημα σαν το Unix. Θα ξεκινήσω με τη μορφή της εξέλιξης. Πρώτα απ' όλα ένα σημαντικό στοιχείο που βλέπουμε είναι ότι πολλά στοιχεία αποφασίστηκαν στην αρχή της ζωής του συστήματος. Κοιτάξτε εδώ πέρα με κίτρινο πόσα πολλά πράγματα έγιναν στην αρχή της ζωής του τα πρώτα 5 με 10 χρόνια ενδιαφέρον είναι ότι τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά επέζησαν. Εδώ πέρα έχω σημειώσει με μια μπλε γραμμή πότε γεννήθηκε κάθε στοιχείο και πότε έπαψε να υπάρχει. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα στοιχεία τα οποία γεννήθηκαν κάποια στιγμή στην εξέλιξη του συστήματο συνεχίζουν να υπάρχουν μέχρι τι μέρε μα. Ω προ την αρχιτεκτονική, συνολικά, κοιτάξτε εδώ πέρα την πρώτη εικόνα τη αρχιτεκτονική που σα έδειξα για την πρώτη έκδοση. Τώρα μισοκλείστε τα μάτια σα γιατί θα δείξω την αρχιτεκτονική όπως είναι σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε ότι είναι παρόμοια. Έτσι έχουμε πάλι πάνω τις εντολές του χρήστη και του διαχειριστή, με μπλε έχω σημειώσει αυτές οι οποίες υπήρχαν και στην πρώτη έκδοση. Από κάτω έχουμε τις βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται, με πράσινο έχουν σημειώσει κάποιες λειτουργίες που υπήρχαν και στην πρώτη έκδοση. Ακόμα πιο κάτω έχουμε τις κλήσει του λειτουργικού συστήματος, πάλι με ροζ είναι αυτές που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση και από κάτω είναι τα διάφορα υποσυστήματα πάλι με μπλε, με, είναι αυτά που υπήρχαν τότε για τη διαχείριση της εισόδου εξόδου, με κίτρινο αυτά τα οποία διαχειρίζονται τις διεργασίες και με μόφτα υποστηρικτικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η αρχιτεκτονική μορφή του έχει μείνει παρόμοια η δομή, ειδικά σε μέρη στα οποία οι τεχνολογίε δεν έχουν εξελιχθεί. Όπω για παράδειγμα στο διαδίκτυο, όπου υπήρξε ραγδαία εξέλιξη, και εδώ πέρα έχουμε βλέπουμε αρχιτεκτονική εξέλιξη η οποία φυσικά δεν υπήρχε στην πρώτη έκδοση. Επίση παρατηρούμε ότι συνεχίζουν να προστίθονται στοιχεία. Βλέπουμε εδώ πέρα με κίτρινο σημαντικά στοιχεία τα οποία προσθέθηκαν τις δεκαετίες του 1980 και 1990. Όμως, ο ρυθμό με τον οποίο προστίθενται τα στοιχεία μειώνεται. Έτσι, βλέπουμε εδώ πέρα, έχω σχεδιάσει 39 στοιχεία τα οποία προστέθηκαν στι αρχέ τη ζωή του, έναντι 45 σημαντικών στοιχείων τα οποία προστέθηκαν στι επόμενε δεκαετίε. Όταν αναπτύσσεται ένα σύστημα, αν δεν προσέχουμε, αθροίζουμε τεχνικό χρέο. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν έχουμε κάνει απολύτω σωστά και αυτά κάνουν το σύστημα όλο και πιο περίπλοκο, όλο και πιο δύσκολο να συντηρηθεί κάνουμε κάτι για να εξαλείψουμε το τεχνικό χρέο, το σύστημα τελικά θα καταρρεύσει κάτω από το ίδιο του το βάρο. Τι παρατηρούμε εδώ πέρα για το Unix. Παρατηρούμε ότι το τεχνικό χρέο ξεπληρώνεται. Αυτά τα διαγράμματα που είδαμε πριν, τη μείωση τη κυκλωματική πολυπλοκότητα, μα δείχνουν ότι η κοινότητα γύρω από το Unix προσπαθεί στι μέρε μα να μειώσει αυτή την πολυπλοκότητα, κάνοντα το σύστημα πιο εύκολο να συντηρηθεί και να κατανοηθεί και να εξελιχθεί. Ως προς τις δυνάμεις τώρα της αρχιτεκτονικής εξέλιξης, βλέπουμε και εδώ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι έχουμε τη χρήση συμβάσεων εν της επιβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, οι οποίες διευκολύνουν την εξέλιξη, μειώνοντας το κόστος της ανάπτυξης και προσφέροντας ευελιξία. Στοιχεία δηλαδή του Unix δεν επιβάλλονται από συγκεκριμένε εντολές ή διαπαφές, τρόπο δηλαδή επικοινωνίας που είναι προδιαγεγραμμένος, αλλά απλώ από συμβάσει στι οποίε συμφωνούν όλοι όσοι το χρησιμοποιούν. Μία από αυτέ είναι τα αρχαία κειμένου ότι επικοινωνούν τα διάφορα προγράμματα μεταξύ του με βάση απλά αρχαία κειμένου χωρί σύνθετη δομή. Μια άλλη σύμβαση έχει να κάνει με την δεδρική ιεραρχία. Σε ποια σημεία των, του συστήματο των αρχαίων βάζουμε συγκεκριμένε εντολέ. Μια άλλη σύμβαση είναι ότι όπου χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με αρχεία, μπορούμε να τεκμηριώσουμε τη μορφή των αρχείων, χωρίς να χρειαστεί να φτιάξουμε ειδικέ εντολές για να διαβάζουμε και να γράφουμε τα αρχεία αυτά. Βασιζόμενοι σε σύμβαση, αν θέλουμε να εξελίξουμε αυτή τη μορφή, είναι εύκολο, απλώς προσθέτουμε κάποια στοιχεία στο αρχείο και προσαρμόζουμε αντίστοιχα τα προγράμματα μια άλλη σύμβαση είναι μεταβλητέ περιβάλλοντο. Δυνατότητα δηλαδή κάποια στοιχεία να του δώσουμε ένα όνομα και να τα φυλάξουμε στη μνήμη του υπολογιστή και όποιο ενδιαφέρεται για αυτά να μπορέσει να διαβάσει χωρί να έχουμε χρειαστεί να έρθουμε σε συμφωνία με αυτού από πριν. Αυτό είναι άλλη μια σύμβαση, η οποία δυνατότητα τη ελεύθερη συνεργασία χωρί την επιβολή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συνεισέφερε στην εξέλιξη του Unix είναι η ανάγκη της μεταφερσιμότητας του συστήματος. Να μεταφερθεί δηλαδή από τον υπολογιστή PDP-11 στα Bell Labs, αργότερα στον υπολογιστή VAX, στο Berkeley και στις μέρες μας σε άλλους υπολογιστές που τρέχουν όπως τους υπολογιστές που χρησιμοποιούμε στα, στα συστήματα, στις υποδομές ή στους φορητούς υπολογιστές μας. Είναι περίπλοκο να μεταφέρει κανεί ένα σύστημα από έναν επεξεργαστή σε άλλο. Η περιπλοκότητα αυτή οδήγησε την εξέλιξη, επιβάλλοντα λόγου χάρη τη χρήση μια γλώσσα υψηλού επίπεδου, τη γλώσσα προγραμματισμού C, ή τον διαχωρισμό του πυρήνα σε τμήματα τα οποία είναι, αφορούν έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή και στα άλλα τμήματα τα οποία μπορούν να δουλέψουν σε οποιοδήποτε επεξεργαστή. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι στις μέρες μας έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα από άλλα λειτουργικά συστήματα και από άλλους οργανισμούς το οποίο διαμορφώνει την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική δηλαδή δεν εξελίσσεται από την ίδια την κοινότητα που εξελίσσει το πυρήνα του Unix, αλλά λαμβάνει στοιχεία από άλλες κοινότητε. Κοιτάξτε εδώ πέρα στο μεσαίο πίνακα, χιλιάδες γραμμές, εκατομμύρια γραμμών στις πάνω τρεις γραμμές έχουν έρθει από άλλες ομάδες που δημιουργούν ξεχωριστά συστήματα όπως μεταγλωτιστές, είναι οι πρώτες δύο γραμμές, ένα σύστημα που δημιουργεί εντολές για μια ομάδα που δημιουργεί εκτελέσιμες εντολές, μια ομάδα που δημιουργεί το σύστημα που συντονίζουν την ώρα οι υπολογιστές μεταξύ τους, κρυπτογραφικές βιβλιοθήκες, συστήματα αποσφαλμάτωσης, συστήματα επεξεργασία κειμένου κλπ. Όλα αυτά δημιουργούνται από άλλες ομάδες και εισάγονται στο λειτουργικό σύστημα Unix. Επίσης, βλέπουμε δεξιά ομάδες οι οποίε συνεισφέρουν στο λειτουργικό σύστημα Unix με διάφορα περίεργα ονόματα και εταιρείε που επίσης συνεισφέρουν τον κώδικά του. Έχουμε φύγει δηλαδή από την ανάπτυξη σε μια, σε μια κλειστή ομάδα σε ένα ανοιχτό οικοσύστημα το οποίο συνεισφέρει στο λειτουργικό σύστημα Unix και μέσω αυτού εξελίσσεται η αρχιτεκτονική του. Τέλος και σχετικό με αυτό, βλέπουμε ότι πια μεγάλα υποσυστήματα του λειτουργικού συστήματος Unix σχηματίζουν τη δικιά τους ανεξάρτητη αρχιτεκτονική. Πια, και εδώ πέρα κλείνει ο κύκλος μας, το λειτουργικό σύστημα Unix δεν έχει μια ξεχωριστή τη δικιά του αυτόνομη αρχιτεκτονική, αλλά έχουν μια ομοσπονδία από αρχιτεκτονικές μεγάλων υποσυστημάτων, κάθε μια με τα δικά της ανεξάρτητα χαρακτηριστικά και όλες αυτές δημιουργούν ένα οικοσύστημα το οποίο απαρτίζει τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα Unix και Linux. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να βρήκατε αυτά ενδιαφέροντα και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να συζητήσουμε με βάση αυτά.